Πόσο χαίρομαι και εγώ. Πόσο χαίρομαι. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Κάτσε, κάτσε. Η χαρά είναι μεγάλη. Μόλις υπογράφησα και το μήνυμα για τα 44 γενέθλια του συναγερμού. Και βέβαια είχα την ευκαιρία και on camera να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο φυσικά γνωρίζουμε. Και πάρα πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των δύο κομμάτων μας και είναι πάντα πολύ μεγάλη κάθε φορά που σε επισκέπτουμε στην Αθήνα. Πόσο μάλλον σε αυτή την συγκυρία όπου η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουν εθνικές υποκλήσεις και απαιτείται να είμαστε απολύτως συντεταγμένοι στον βηματισμό μας, πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τους δεσμούς που δεν μπορούμε με τίποτα να διαλαμβάνουμε μεταξύ του ελληνικού και του κυπριακού. Πρωθυπουργέ μου, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε είπα ότι ένιωσα περήφανος ότι η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξενεκέρισε την αξιοπιστία της στη διεθνή σκηνή. Σήμερα σε αυτή την επίσκεψη θα σου πω ότι νιώθουμε διπλά περήφανοι, γιατί η διαχείριση της υγειονομικής κρίσης έδειξε πως η Ελλάδα έχει μια ηγεσία και μπορεί να διαχειριστεί και παγκόσμιες κρίσεις και το ίδιο κάνουμε και εμείς στην Κύπρο. Άρα και ως Έλληνες, Κύπρο, νιώθουμε περήφανοι και για την δική μας διαχείριση. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τα έτσι. Καλά παραδείγματα και πρόκειται. Έτσι είναι και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επισημαίνεις, διότι νομίζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος εξέπληξαν ευχάριστα αυτούς οι οποίοι ίσως προεξοφλούσαν ότι θα είχαμε κάποιες δυσκολίες στην αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης. Τα καταφέραμε εξίσου καλά και οι δύο χώρες. Γιατί? Γιατί πήραμε γρήγορα μέτρα, πήραμε τολμηρά, πήραμε δύσκολα μέτρα, τα οποία όμως θωράκισαν τη δημόσια υγεία και μας επιτρέπουν τώρα οργανωμένα να επανεκκινήσουμε τις οικονομικές μας δραστηριότητες. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και την Ελλάδα, καθώς είναι η πρώτη μέρα που δεχόμαστε απευθείας πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια μας από το εξωτερικό και είναι και η πρώτη μέρα στην οποία δοκιμάζουμε το καινούριο σύστημα της στοχευμένης ιχνηλάτησης και τεσταρίσματος των επισκεπτών μας με έναν τρόπο πολύ, πολύ προηγουμένο, χρησιμοποιώντας έναν εξαιρετικά σύνθετο αλγόριθμο και έχοντας βάλει πάντα και όλα τα πρωτόκολλα τα οποία θα επιτρέπουν στους επισκέπτες να αισθάνονται πάνω απ' όλα ασφαλείς. Ελλάδα και Κύπρος είναι σήμερα στις προτιμήσεις των διεθνών επισκεπτών, ακριβώς επειδή κέρδισαν το στίχημα της αντιμετώπισης τη πρώτη φάση του κορονοϊού. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ανοίγουμε και εμείς και εσείς, να εξακολουθούμε να είμαστε εξαιρετικά υπεύθυνοι στην τήρηση των πρωτοκόλων, στις μάσκες εκεί που χρειάζονται, κυρίως στο προσωπικό, στην εστίαση και στον ξενοδοχειακό κλάδο, και να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα απόλυτα την κρίση. Ο ιός είναι μαζί μας, είναι κυκλοφορεί. Και θα πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για εσάς. Και είναι και πιο δύσκολο κομμάτι από τη μια η επανεκκίνηση της οικονομίας και από την άλλη η διατήρηση της υγειονομικής. Η επανεκκίνηση είναι πιο σύνθετη από το κλείσιμο. Και βέβαια διαχειριζόμαστε και τις οικονομικές συνέπειες, δίνοντας πρώτη τη μεγαλύτερη έμφαση στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και στη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. Και βέβαια θα έχουμε και μια πολύ δύσκολη, αλλά ελπίζω θετική ως προς την εξέλιξή της διαπραγμάτευση στην επόμενη γυμνατοκορυφή, μαζί με τον πρόεδρο, τον φίλο Νίκο, θα αγωνιστούμε για να στηρίξουμε τον πυρήνα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεωρώ ότι είναι με τολμηρή πρόταση που πρέπει να διατηρηθεί στην επόμενη συνεδρίαση.